Τέλος, στη σεναριολογία γύρω από το ενδεχόμενο αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων έβαλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας. Κατά τη σημερινή του παρουσία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, ο Γιάννης Παναγιώτου ξεκαθάρισε τη θέση της κυβέρνησης επί του ζητήματος. Πλέον υπάρχει ένα διαμορφωμένο εμπορικό περιβάλλον εδώ και μία δεκαετία, το οποίο είναι προϊόν κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων που επικρατούσαν τη δεδομένη στιγμή, όταν υπήρχε μεγάλο ποσοστό ανεργίας και η οικονομία βρισκόταν σε ύφεση. Σήμερα το βασικότερο που πρέπει να λύσω άμεσα ως Υπουργός Εργασίας είναι η ανέβρεση κόσμου για στελέχωση της αγοράς εργασίας. Στις τοποθετήσεις τους, οι βουλευτές έδειξαν ζητήματα νομικών κενών σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του ωραρίου. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την νομική υπηρεσία, ώστε όποιες αλλαγές χρειάζονται στο νομικό πλαίσιο να δρομολογηθούν για να μπορούν να εφαρμόζονται οι νόμοι και να μπορεί η εκτελεστική εξουσία να εφαρμόζει τις αρμοδιότητές της. Όμως αυτό δεν αναιρεί εκείνο που είπα, ότι δεν υπάρχει πρόθεση να αλλάξει το εμπορικό περιβάλλον και θα συνεχίσει να ισχύει. Ο Ανδρέας Καυκαλιάς, πάντως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, ανέφερε πως είναι σεβαστή η θέση της εκτελεστικής εξουσίας, όμως το ΑΚΕΛ διαφωνεί με τη λειτουργία των καταστημάτων 365 ημέρες τον χρόνο. Πλέον ο περιορισμός των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων που έχουν φυσική παρουσία πελατών είναι κάτι που πρέπει να αξιολογείται, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ο Γιάννης Παναγιώτου ανέφερε επίσης ότι είναι κάτω από το 1% το ποσοστό των ποινικών υποθέσεων για καταγγελίες σε σχέση με παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων.